Αγία Μαρία η Μαγδαληνή υπήρξε η πιστή και αφοσιωμένη μαθήτρια του Χριστού, η ακόλουθος της Υπεραγίας Θεοτόκου, η διακόνισσα του Χριστού και των Αποστόλων, η εκλεκτή μυροφόρος, η Ευαγγελίστρια της Ανάστασης και η Απόστολος και Κήρυκας της Πίστης. Σε αυτήν δόθηκε η χάρη να δει πρώτη μετά την Ανάσταση, μαζί φυσικά με την Παναγία μας, τον Αναστάντα Χριστό. Αυτή ευαγγελίστηκε στους Αποστόλους την Ανάσταση του Χριστού μας. Πατρίδα της ήταν τα Μάγδαλα, γι' αυτό και ονομάστηκε Μαγδαληνή. Καταγόταν από πλούσια οικογένεια. Οι γονείς της, ο Σύρος και η Ευχαριστία, ήταν εξαιρετικά ελεήμονες και πιστοί άνθρωποι. Γέννησαν λοιπόν τη Μαρία. Όταν η Αγία Μαρία άρχισε να μεγαλώνει, δεν θέλησε να ασχοληθεί με τα συνηθισμένα έργα των γυναικών, δηλαδή να υφαίνει και να γνέθει. Διάλεξε αντίθετα να επιωθήσει σπουδές και πήγε κοντά σε δάσκαλο να μάθει γράμματα. Έτσι μελέτησε όλη την Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερα αγάπησε το ψαλτήρι και τις προφητείες. Μετά τον θάνατο των γονιών της, η Μαρία συνέχιζε να ζει με μελέτη και με προσευχή. Μοίραζε τα πλούτη της σε όποιους είχαν ανάγκη και απέφευγε τις πολλές συναναστροφές. Αυτή την ενάρετη ζωή της είδε ο διάβολος, τη φθόνησε και τη φοβήθηκε. Την πολιορκεί με πονηρά τεχνάσματα και στέλνει 7 πονηρά πνεύματα που την κυριεύουν. Από τα 7 πονηρά πνεύματα, ο Χριστός τη θεράπευσε και τη λύτρωσε. Είναι κατά συκοφάντηση και βλασφημία εναντίον της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής η ταύτισή της με την αμαρτωλή γυναίκα του Ευαγγελίου, η οποία στο σπίτι του Φαρισαίου άλυψε τα πόδια του Χριστού με μοίρα. Δυστυχώς, έχει γίνει μεγάλη παρερμηνία του Ευαγγελίου και η πλάνη αυτή προήλθε από τη Δύση και είναι και αυτή άλλη μία παπική πλάνη. Ο Χριστός λοιπόν θεράπευσε την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και την απελευθέρωσε από τα 7 δαιμόνια. Και αυτή γεμάτη ευγνωμοσύνη άφησε τα πάντα και άρχισε να ακολουθεί τον Χριστό όπως οι μαθητές του. Η Μαρία κατανόησε πλήρως και πίστεψε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και τον ακολουθούσε πιστά και αφοσιωμένα. Τα πλούτη και όλη την περιουσία της τα διέθεσε στη διακονία των μαθητών και του Χριστού. Αλλά και με τη μητέρα του, την Παναγία μας, συνδέθηκε με σύνδεσμο φιλίας και αγάπης και με τους συγγενείς της. Μάλιστα, ξεχώρισε μέσα στη συνοδεία των μαθητριών του Χριστού ως πρώτη μετά την Παναγία, όπως και ο Πέτρος ξεχώριζε και εκείνος ως πρώτος μεταξύ των Αποστόλων. Μέχρι τη Σταύρωση του Χριστού, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή τον ακολουθεί ως πιστή μαθήτρια και διάκονος. Τη νύχτα της προδοσίας, όταν ο Ιούδας προδίδει τον Χριστό και τον παραδίδει στα χέρια των Ιουδαίων, η Μαρία η Μαγδαληνή μαζί με τη Θεοτόκο σπαράζουν από πόνο και αγωνία. Από απόσταση στην αρχή παρακολουθούν δακρυσμένες, με πόνο και σπαραγμό ψυχής οι μαθήτριες με την Παναγία μας, την πορεία του Κυρίου προς το Γολγοθά και την ανάρτησή του επί του Σταυρού. Μαζί τους η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, πονεμένη αλλά άφοβη, παρακολουθεί και εκείνη το δράμα του δασκάλου. Συμπαραστήκεται στη μητέρα του την Παναγία και προσπαθεί να την παρηγορήσει. Δίπλα στον Σταυρό μαζί με την Παναγία και τον αγαπημένο Ιωάννη μαθητή του Χριστού, ζει και αυτή το αποκορύφωμα του θείου δράματος. Και η Μαγδαληνή ξεσπά σε θρήνο που συνοδεύει τον θρήνο της Παναγίας μας που σπαράζει και οδύρεται, ακούγοντας τον αγαπημένο της γιο να αφήνει την τελευταία του λέξη «τετέλεστε», μαζί με την τελευταία ανθρώπινη πνοή του πάνω στο Σταυρό. Κάτω από τον Σταυρό στέκεται η θαυμαστή Μαρία και περιμένει ακλόνητη. Δύο κρυφοί μαθητές του Χριστού εμφανίζονται, ο βουλευτής Ιωσήφ και ο Νικόδημος. Πήραν άδεια από τον Πιλάτο να θάψουν το σώμα του δασκάλου τους. Αποκαθυλώνουν το Πανάγιο σώμα από το Σταυρό, το τυλίγουν με ευλάβεια και σεβασμό στο λευκό σεντόνι. Το αλήφουν με σμύρνα και αλόι. Το ενταφιάζουν στο λαξευμένο καινούριο μνήμα, σε έναν κήπο δίπλα στον Γολγοθά.
Οι μαθήτριες όμως δεν φεύγουν από τον τάφο. Δεν μπορούν να αποχωριστούν τον λατρευτό τους δάσκαλο και σωτήρα ακόμα και τώρα που εκείνος είναι νεκρός. Τα δάκρυά τους κυλάνε ασταμάτητα. Ύστερα θα επιστρέψουν στον τάφο ως μυροφόρες, φέρνοντας μύρα και αρώματα ακριβά για να λείψουν το σώμα του Χριστού. Έτσι, η Μαρία η Μαγδαληνή μαζί με τις άλλες γυναίκες επιστρέφουν στα Ιεροσόλυμα και αγοράζουν τα μοίρα από την Παρασκευή το βράδυ, διότι το Σάββατο ήταν αργία. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή έχει μία ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις μυροφόρες και τις μαθήτριες. Η Μαρία πήγε πολλές φορές εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στον τάφο. Πήγε πρώτα μαζί με την Παναγία, νύχτα ακόμα. Πήγε μαζί και με άλλες γυναίκες αργότερα. Ήρθε ακόμα μία φορά μαζί με τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη. Οι ευσεβείς μυροφόρες αξιώθηκαν αυτές πρώτες να ακούσουν από Άγγελο Κυρίου το εφρόσινο μήνυμα ότι ηγέρθη ο Κύριος και να γίνουν πρώτες αυτές οι γυναίκες μάρτυρες της Ανάστασης. Όμως η Μαρία η Μαγδαληνή, που στην αρχή δεν κατάλαβε τα λόγια του Αγγέλου, μένει κοντά στον τάφο και κλαίει γοερά, γιατί χάθηκε το σώμα του Κυρίου της και δεν ξέρει ποιος το πήρε. Τότε η Μαρία είδε δύο αγγέλους να κάθονται ο ένας προς το μέρος των ποδιών και ο άλλος προς το μέρος του κεφαλιού της. «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητάς?» τη ρωτούν. «Εκείνον που ηγέρθη, που αναστήθηκε». Τότε στράφηκε πίσω η Μαρία και βλέπει τον Χριστό. Και εκείνος τη ρωτά, «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητάς?» Η Μαρία δεν τον αναγνωρίζει ακόμα, ίσως διότι έτσι ο ίδιος ο Χριστός οικονόμησε, εμφανιζόμενος με την πιο ταπεινή και κοινή ενδυμασία, ώστε να τον νομίσει για κυπουρό. «Μαρία», της λέει ο Χριστός. Στρέφεται αυτή τότε και συγκλονισμένη από το άκουσμα του ονόματός της, αυθόρμητα απαντά «Ραβουνί», δηλαδή δάσκαλε. Ο Χριστός, που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων, δεν την αφήνει να στεναχωριέται πλέον. Σπέβδει τότε να αγκαλιάσει και να σπαστεί τα πόδια του Κυρίου. Αλλά αυτός την αποτρέπει και της λέει «Μη μου άπτου, στάσου μακριά. Μη με αγγίζεις. Δεν φέρω πλέον το ίδιο θάρτο σώμα της φθοράς. Το σώμα αυτό δεν μπορείτε να το αγγίξετε». Μεγάλη τιμή για τη Μαρία τη Μαγδαληνή να αξιωθεί να δει τον Κύριο πρώτη, μετά την Παναγία μας. Μεγάλη η τιμή να τη στείλει στους Αποστόλους, να μάθουν και αυτή τη χαρμόσυνη είδηση της Ανάστασης. Η Μαρία Μαγδαληνή, αγγελιαφόρος προς τους μαθητές. Από το στόμα της θα διαλαληθεί το μήνυμα της Ανάστασης. Αυτό όμως ήταν θεϊκή οικονομία, διότι από τη γυναίκα ήρθε η λύπη στον κόσμο. Η προμήτωρ' Εύα έγινε πρόξενος λύπης στον Αδάμ. Αλλά και μια γυναίκα πάλι θα γίνει τώρα μηνυτής της χαράς στους άντρες. Γυναίκα έφερε την πτώση, αλλά και γυναίκα θα διακηρύξει το σωτήριο γεγονός της Ανάστασης. Μετά από όλα αυτά, η Μαρία η Μαγδαληνή έμεινε στα Ιεροσόλυμα μαζί με την Παναγία και τις άλλες γυναίκες. Εκεί στα Ιεροσόλυμα, η Αγία Μαρία επιδόθηκε σε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο μαζί με την Παναγία, μοιράζοντας πλούτη στους φτωχούς. Μετά τη μέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν σε διάφορους τόπους για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, σε όλα τα έθνη και τους λαούς, όπου τους κατήφθηνε το Άγιο Πνεύμα. Και η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή ξεκίνησε να φτάσει στη Ρώμη για να ζητήσει από τον Κέσσαρα Τιβέριο να αποδώσει δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο του Ιησού. Ακολουθώντας τον δρόμο και τη ζωή των Αποστόλων, αρχίζει τη μακρινή οδηπορία, καταφρονώντας κόπους, εμπόδια και δυσκολίες. Καθοδόν, διδάσκει και κηρύττει. Διηγείται και διακηρύττει την Ανάσταση του Κυρίου. Αφού δικάστηκαν και τιμωρήθηκαν οι σταυρωστές του Χριστού, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή κατήχησε τους πιστούς στη Ρώμη και τους στερέωσε στην πίστη. Και αφού κήρυξε στη Ρώμη, περιηγήθηκε και όλη την Ιταλία και τη Γαλλία.
και επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα, αφού πρώτα πέρασε από την Αίγυπτο, τη Φινίκη, τη Συρία και την Παμφιλία και παντού δίδασκε και κήρυτε το Ευαγγέλιο και τον Χριστό. Στα Ιεροσόλυμα μικρό διάστημα παρέμεινε μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο μέχρι την κοίμησή της. Ύστερα, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή πήγε στην Έφεσο, όπου ζούσε και δίδασκε ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, ο Ιωάννης. Στην Έφεσο συναντήθηκε με τον μαθητή, συμμετείχε στο κηρύγμά του και έγινε η βοηθός και συμπαραστάτριά του στις δοκιμασίες και τις θλίψεις του, τη φυλάκησή του και όλα του τα δεινά. Στην Έφεσο η Αγία οδήγησε πολλούς στην πίστη. Ο λαός της Εφέσου την τιμάει δεόντως. Μετά τον θάνατό της, το πάνσεπτο σώμα της ενταφιάστηκε από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη σε ένα σπήλαιο κοντά στην Έφεσο, σαν πολύτιμος θησαυρός. Κατά την ώρα της ταφής, επιτελέστηκαν πολλά θαύματα, καθώς και τους μετέπειτα χρόνους μέχρι και σήμερα, η Αγία μας δεν σταμάτησε στιγμή να θαυματουργεί. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής στις 22 Ιουλίου. Επίσης, τη γιορτάζει και μαζί με τις άλλες μυροφόρες Άγιες Γυναίκες την Τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, την Κυριακή των Μυροφόρων. Το Ιερό Χέρι της Μυροφόρου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Σιμωνόπετρα στο Άγιο Όρος. Η Αγία Μαρία έζησε ζωή εις άγγελη και έγινε σεβαστή και από τους ίδιους τους αγγέλους. Είναι μάλιστα η προστάτρια των αρωματοπολών. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.